Βρισκόμαστε στη Λέσχη Φιλών Κόμιξ και σήμερα μαζί μας ο Γιώργος Μελισσαρόπουλος. Ο Γιώργος Μελισσαρόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε κινούμενο σχέδιο και εικονογράφηση στο Λονδίνο και έκανε εξειδίκευση στο 3D Animation στην Αθήνα. Έχει εκδώσει τη σειρά Τέζα με την Τζέμα Press, το Θεή σε κρίση με τη Web Comics, αλλά και τις Αγριάδες με την Ένατη Διάσταση. Επίσης, δημιουργεί διαδικτυακά παιχνίδια και κινούμενα σχέδια. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας. Είμαι σίγουρος ότι είσαι έτοιμος, ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Θα σου πω μερικές λέξεις και θέλω να μου πεις το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό. Κουνούπι. Τέζα. Μοκέτα. Τουμποφλό. Κάποια ιστορία υπάρχει πίσω από αυτό. Κάτι υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να πω. Κατσαριδοκτόνο. Τέζα. Τι άλλο. Γιώργο, είσαι πολλά χρόνια στον χώρο των κόμιξ, των ελληνικών κόμιξ. Πώς νιώθεις λοιπόν μετά από τόσο καιρό, όταν βλέπεις τόσα πολλά που έχουν βγει ανά καιρούς? Γέρος. Νιώθω ότι έχω μεγαλώσει πάρα πολύ μέσα από το χώρο. Είναι από το 2003 το πρώτο κόμιξάκι μου, το Πριντοτέζα. Και έκτοτε υπήρξε μια πορεία με άλλα 6 άλμπουμ, δηλαδή συνολικά 7. Νιώθω καλά. Στην διάρκεια έκανα κάποια άλλα πράγματα, κάποιες εκδόσεις, κάποια αρκετά animation. Νιώθω ότι έχω πάρει και αρκετά το χώρο και έχω επίσης να δώσω και άλλα τόσα, ελπίζω. Θα δούμε δηλαδή συνέχεια στα Τέζα. Είναι ένα project που έχει μπει στην άκρη. Στα Τέζα έδωσα μια συνέχεια μέσω animation. Mm-hmm. Έκανα μια σειρά για το Comedy Lab. Πριν το Τέζα Animated, είναι online δηλαδή στο Comedy Lab. Και θα δούμε. Θα δούμε τι θα συμβεί, ό,τι προκύψει. Η σειρά Πριν το Τέζα, μήπως έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία? Γιατί εγώ ως φοιτητής είχα θέμα με τις κατσαρίδες στο σπίτι μου. Ναι, έχει κυρίως αυτοβιογραφικά στοιχεία, διότι και εγώ είχα πάρα πολλές κατσαρίδες εδώ στην Αθήνα. Και μέχρι να βγάλω άκρη και να αποδεχτώ την κατάσταση στην οποία είχα έρθει, έπρεπε να βρω έναν τρόπο να το αντιμετωπίσω. Οπότε σκέφτηκα να κάνω στριπάκια, τα οποία σιγά σιγά έγιναν αυτό που... Οπότε ήταν ένας τρόπος να διοχετεύσεις τον εκνευρισμό σου. Τον εκνευρισμό μου και να το εξορκίσω ένα πράγμα. Δηλαδή να πω ότι τα σχεδία θα τελειώσαν, ναι, αλλά φυσικά η πραγματικότητα δεν ήταν αυτή. Δεν ακολουθούν τόσο πολύ τα guidelines. Έχεις σπουδάσει animation. Και κατάφερες να το εξασκήσεις σε διάφορα βιντεάκια και σε διάφορα project όλο αυτό. Αυτό λοιπόν το εγχείρημα του να μεταφέρεις από το κόμικ σου σε animation είναι και από τις πρώτες φορές που έχει γίνει στην Ελλάδα. Μπορούμε να μιλήσουμε για την πρώτη μεταφορά. Σε κινούμενα σχέδια, ναι, καθαρά κινούμενο σχέδιο, δυσδιάστατο, ναι, έχει γίνει πρώτη φορά. Δηλαδή με τη λογική ότι έγινε μια σειρά με πάρα πολλά επεισόδια. Ήταν 8 επεισόδια από 3 το καθένα, μέσα, δηλαδή μιλάμε για do the math. Okay. Ναι, νομίζω είναι το πρώτο. Πάρα πολύ δύσκολο ήταν. Γιατί έπρεπε να βγάλω το αστείο όπως το φανταζόμουν εγώ όταν το έγραφα, αλλά παράλληλα να κρατάει και το κομιξάδικο ύφος του, το έντυπο δηλαδή. Γενικά το animation, επειδή έχει κάποιες άλλες φόρμες που λειτουργεί, στον θεατή του λες τι να δει, τι να νιώσει, τι... οπότε αυτό είναι το περίεργο πράγμα. Πώς θα τον κάνεις να νιώσει αρκετά καλά όπως και στο κόμικ και να μην πει ότι απλά ήταν μια μεταφορά που δεν έπιασα το αστείο. Έχω βέβαια κάποια καινούργια επίσης στριπάκια στο animation, τα οποία τα έκανα πιο ελεύθερα, δηλαδή δεν είχα μόνο το έντυπο να πατάω. Πώς προέκυψε όλη η ιστορία, πάλι για το Comedy Lab ήταν? Η Απάλευτη ήταν μια σειρά που έκανα με το φίλο Σάκη Μπάστα, που είναι μουσικός, και με βοήθησε σε όλο αυτό το εγχείρημα και στο story και στην ιστορία. Ήταν μια ιδέα που είχαμε πριν από αρκετά χρόνια, για να γίνει μια σειρά στην τηλεόραση. Με την κρίση και με όλη αυτή την κατάσταση δεν μπόρεσε να βγει. Δηλαδή μιλάμε από το 2010, έτσι, ναι, το σκεφτόμασταν αυτό. Και κάποια στιγμή είπαμε να το κάνουμε κάποια επεισόδια για να το δώσουμε στον κόσμο. Οπότε έτσι βγήκε και αυτή η ιστορία. Είναι μια πολύ διαφορετική ιστορία από ό,τι έχω γράψει μέχρι στιγμής.
Και ακολουθούμε τη ζωή ενός ανθρώπου που έχει λιώσει μέσα από το θέμα της κρίσης, δηλαδή όλο το πάνε στραβά. Ο ίδιος δεν έχει την δύναμη να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και επίσης δεν έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει ούτε την παιδική του φίλη, την Μαρία, που είναι μια, ούτε τον γείτονα, τον αθλητικό, τον Αρίστο, ούτε το εργασιακό περιβάλλον, ούτε τίποτα. Οπότε όλο αυτό κάποια στιγμή έρχεται και σκάει. Με κάτι απρόβλεπτο στο τέλος. Ναι, δείτε το, παιδιά, είναι πολύ αστείο. Σε αυτό το σημείο, αφού μιλήσαμε για animation, δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι υπάρχουν βιντεάκια αυτή τη στιγμή των σχεδόν cult διαστάσεων ελληνικών φαρσών του Φουσέκη, τα οποία έχει επιμεληθεί το animation. Εντάξει, είμαι πολύ fan των φαρσών του Φουσέκη. Yeah. Δεν το αρκούσε μόνο να κάνει την πλάκα κτλ. Αλλά έβαζε ένα στοιχείο παραπάνω μυθοπλαστικό, θα έλεγα, στις φάρσεις του. Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, είπα να ξεκινήσω να κάνω κάποια. Να κάνω ένα animation, δηλαδή να σκεφτώ πώς θα ήταν αυτός ο Φουσέκης, πώς είναι η μούρη, πώς μπορεί να στέκεται και πώς μπορεί να είναι όλο αυτό το σκηνικό. Με την πιτσαρία ξεκίνησα με αυτή τη φάρσα. Και μετά έκανα άλλες δύο, με συνεργασία με τον Άκη Μελάχρη, που είναι και φίλος και συνεργάτης σε πάρα πολλά project. Τις προχωρήσαμε για την πλάκα μας φυσικά αυτό. Στις πρόσφατες δουλειές σου μίλησες για αγριάδες και για κρίση. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό? Αυτά είναι τα δύο νόμισμα, είναι και τα δύο ή άλλους. Δηλαδή οι αγριάδες έχουν την κρίση μέσα τους και η κρίση φέρνει αγριάδες. Και είναι και δύο project τα οποία έχω κάνει τα τελευταία χρόνια. Η Θεή σε κρίση, που πραγματεύει το θέμα της μυθολογίας μέσα από τη ματιά των 12 θεών που καταλαβαίνουν ότι πτωχεύσανε και προσπαθούν να βρουν άκρη για το πώς θα τα ρίξουν στο. Να μην πάρουν τις ευθύνες και πώς θα τα ρίξουν στο λαό και πώς μετά ο λαός αντιδράσει όλο αυτό. Και φυσικά τα μέτρα που παίρνουν για να βελτιώσουν την κατάσταση στον Όλυμπο. Νομίζω πιο πολιτικό δεν γίνεται το μήνυμα. Και κοινωνικό θα έλεγα, κυρίως κοινωνικό. Γιατί δεν ονοματίζω, δεν λέω ότι αυτή είναι, αλλά θα μπορούσα να πιάσω οποιαδήποτε στιγμή της ελληνικής πραγματικότητας. Πάντα αυτό που έχει εξουσία, εξουσιάζει και δεν χρησιμοποιεί την εξουσία του, δηλαδή την ικανότητα, την δύναμή του, για να βελτιώσει τα πράγματα παρά να βελτιωθεί ο ίδιος. Τώρα, οι αγριάδες ήταν ένα άλλο project που είχε να κάνει με κάποια ζώα του δάσους που τρελαίνονται μέσα από μια διακίνηση εντός εισαγωγικών ναρκωτικών και τα κάνουν λίγο όλα άνω κάτω. Αυτό είχε να κάνει με το χάος που βιώνουμε περισσότερο και τη χαοτική κατάσταση που μπορεί να σου δημιουργήσει ακόμα και η Αθήνα. Τι σε έχει επηρεάσει, θεωρείς, περισσότερο στη δουλειά σου? Στη δουλειά μου έχει επηρεάσει κυρίως πραγματικότητα. Τώρα, στο ύφος μου, η pop κουλτούρα πώς έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα από το 80 και μετά. Μουστάκας, ψάλτης, όλη αυτή η περίοδο της βιντεοτενίας μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά παράλληλα έχω περαστεί και από τους κλασικούς ατάκες που λέγανε Παγιανόπουλος, Αντάρας, Βουτσάς. Όλα αυτό το κλασικό ύφος μου έχει δώσει νομίζω ένα ύφος και εμένα. Σου κάνω λοιπόν πάσα για να μας πεις την πολύ αγαπημένη σου ταινία και το πολύ αγαπημένο σου βιβλίο. Ωραία, λοιπόν. Batman Returns. Διότι έχει μια πολύ καλή μίξη διασκέδασης, σκηνοθετικά είναι άψογη, για μένα άψογη. Πολύ ωραίοι χαρακτήρες, δηλαδή πώς έχει δημιουργήσει, πώς έχει αναπλάσει το universe και έχει φοβερούς ηθοποιούς. Δηλαδή είναι μια μίξη πολλών ωραίων πραγμάτων. Και από βιβλίο. Λοιπόν, θα πω βιβλίο, θα πω τον Θεό των μικρών πραγμάτων της Αντάτη Ρόι. Διότι ένα βιβλίο που διάβασα πριν φύγω για Αγγλία, το 99 δηλαδή, και με συγκλώνησε η απλότητα που είχε δώσει. Και το θέμα της Ινδίας μου αρέσει πάρα πολύ και η Ανατολή μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά το ότι βρίσκεις το νόημα στα μικρά πράγματα και στην καθημερινότητα, στα απλή δηλαδή απολαύσεις, στα 18 μου τότε ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι είχα. Πράγματα που σε έκαναν να νιώσεις περήφανος για τη δουλειά σου? Περήφανος ένιωσα πολύ όταν ήμουν στη Γαλλία που έκανα το signing του γαλλικού Nom de Zeus, θα είσαι κρίση, όταν έρχονταν και με ρωτάγανε για την Ελλάδα και πώς το σκέφτηκες, πώς το έγραψες, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί ήταν 15 που τα πράγματα ήταν σε μια μπουμπούλα, πολλές οι αλλαγές. Ένιωσα περήφανος γιατί μπόρεσα και έβγαλα την ελληνική πλευρά προς τα έξω. Και την μπόρεσα και τους είπα το πρόβλημα. Δεν είσαι ωραία για αυτό που συμβαίνει στη χώρα μου. Καλά, σίγουρα. Φυσικά.
εκείνους αρκετά καλά. Και κάποιες φορές που μου έχουν έρθει στα signing, ας πούμε, στο Comicdom και μου έχουν πει ότι μας άρεσε πάρα πολύ αυτό το κύριο το Τέζα, ότι μου έφτιαξε τη διάθεση, πότε περιμένω και τα ακόμα, δηλαδή ένιωθα ότι μπόρεσα και πρόσφερα γέλιο και τους έφτιαξα τη διάθεση από αυτόν το κύριο. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μας. Κι εγώ. Για περισσότερα animation και comics του Γιώργου Μελισσαρόπουλου, ακολουθήστε τον στο melis.gr. Βρείτε μας στο Facebook για να μπείτε στο διαγωνισμό για ένα αντίτυπο Αγριάδες και Θεοί σε κρίση, υπογεγραμμένο από τον δημιουργό, προσφορά από την Ένατη Διάσταση και τη webcomics.gr.